μόνιμη ασυνέπεια, την συνέπεια μάλλον της επιθετικότητας και της αλλαγής του Ερντογάν. Στο μόνο που είναι συνεπής. Ναι, σε αυτό. Και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε μαζί μας βεβαίως τον κύριο Ιωάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο Ναποστατέα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Μέσω Skype θα τον δούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο καθηγητή στρατηγικών σχολών. Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στο στρατηγό και τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να ξεκινήσουμε. Και τον συνάδελφό μας, τον Νίκο Νανούρη, με τον οποίο και θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Κωνσταντινούπολη. Από Κωνσταντινούπολη. Ανταποκριτής του Action 24. Νίκο, για πες μας, ξεκίνησε ο Ερντογάν να μας τα λέει όπως παλιά, ε. Καλημέρα σας. Χθες λοιπόν σε μια εκδήλωση, μια κομματική εκδήλωση, στην παρουσίαση των υποψηφίων δημάρχων στη Σμύρνη, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας μας δεν τελείωσε πριν 100 χρόνια όταν ρίχναμε τον εχθρό τη θάλασσα. Ο αγώνας συνεχίζεται και δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι το Αιγαίο και το Μαρμαρά, στην περιοχή του Μαρμαρά, φυτεύτηκαν οι πρώτοι σπόροι και τα πρώτα θεμέλια της χιλιόχρονης παρουσίας μας. Προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση οι δηλώσεις αυτές, την ώρα που έρχονται μετά το πράσινο φως του State Department προς το Κογκρέσο για την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Η Σμύρνη, βέβαια, που επιλέχθηκε να γίνουν αυτές οι δηλώσεις, είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τον Τούρκο Πρόεδρο. Να πούμε ότι εκεί η αντιπολίτευση υπερέχει. Ακούγαμε όλες αυτές τις μέρες κριτική από την αντιπολίτευση ότι η Τουρκία, ναι, με 5 F-16, αλλά η Ελλάδα υπερέχει πλέον με τα F-35 που συνεχίζει να εξοπλίζεται και υπάρχει ένα κενό στους εταίρες. Πολλοί θέλησαν να πούνε ότι ίσως είναι και μια απάντηση προς την αντιπολίτευση όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφέρουμε ένα παρασκήνιο το οποίο έχει προκύψει από χτες το βράδυ. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του New York Times, το οποίο ανέφερε ότι τα μέλη του Κογκρέσου δεν πίστηκαν από την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου στο πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και θέλησαν να δουν το πρωτότυπο έγγραφο από κοντά, στη Νέα Υόρκη. Στάλθηκε λοιπόν αξιωματούχος από την Ουάσιγκτον, εκεί που δηλαδή που στάλθηκε το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας από τον Τούρκο Πρόεδρο το βράδυ της Παρασκευής, για να δουν οι δύο σώμασοι το πρωτόκολλο και να πούν το ναι στην ένταξη της Σουηδίας και να πούν το ναι στην πώληση των F-16 στην Τουρκία. Η τουρκική προεδρία, βέβαια, το διέψευσε κατευθείαν. Λέει ότι θεωρείται είναι αβάσιμη ισχυρισμή αυτή. Ωστόσο, αυτό καταδεικνύει και το έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει προκύψει όλο αυτό το διάστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία. Φάνηκε άλλωστε και από την ταυτόχρονη διαδικασία που προχώρησε και το θέμα των F-16 και το θέμα της Σουηδίας, που ο ένας έκανε κίνηση και μετά ο άλλος ακολουθούσε. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ και βλέπουμε κιόλας και την Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε τον καιρό που έχει στην Κωνσταντινούπολη. Σε κεντρικό σημείο κάναμε τη σύνδεσή μας. Πάμε στον κύριο Παπαφλωράτο και να ρωτήσω, κύριε Παπαφλωράτε, αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης όπως το περιέγραψε ο Νίκος, όσο και αν είναι στην παρούσα φάση πληροφορία και δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί, δεν επιβεβαιώνεται από την τουρκική προεδρία. Αλλά βεβαίως αυτό έρχεται από αμερικανικές πηγές. Θεωρείται μειονέκτημα, είναι πλεονέκτημα για τους Τούρκους? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι ούτε μειονέκτημα ούτε πλεονέκτημα. Είναι μια πραγματική κατάσταση. Οι Τούρκοι από μόνοι τους, με όλες αυτές τις δολιχοδρομήσεις στις οποίες προέβησαν τελευταία χρόνια, είναι λογικό να έχουν χάσει σε αξιοπιστία, να έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη της Ουάσιγκτον και πολλών ηθινόντων του State Department ως προς την προσήλωσή τους στις αρχές του ΝΑΤΟ και της Δύσης ευρύτερα. Από εκεί πέρα έγινε ένα μεγάλο παζάρι. Είναι δεδομένο ότι σε ένα παζάρι ποτέ δεν μπορεί να είναι 100-0. Σίγουρα μένει να δούμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί, διότι έχουμε μπροστά μας στάδια. Να μην ξεχνάμε ότι από τότε που υπογράφεται μια συμφωνία μέχρι το σημείο να παραλυφθούν τα πρώτα αεροσκάφη και να ολοκληρωθεί βεβαίως η συμφωνία, υπάρχει αρκετός χρόνος. Επομένως, νομίζω ότι οι Τούρκοι θα κρίνονται συνεχώς. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Να μην ξεχνάμε ότι και ως προς την ένταξη Σουηδίας υπάρχει ακόμα η Ουγγαρία. Στη διπλωματία λοιπόν τίποτα δεν είναι 100-0, τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να ολοκληρωθεί και η τελευταία παραλαβή αεροσκάφους. Οι Τούρκοι απλά την περίοδο αυτή μπορούν να χαίρονται, διότι κατάφεραν να πάρουν τα F-16, κατάφεραν να πετύχουν και την αναβάθμιση των 79 ήδη υπαρχόντων που έχουν και βεβαίως να καλύψουν σε επίπεδο ανταλλακτικών τα κενά τα οποία είναι γνωστό ότι έχει πολεμική τους αεροπορία.
Μάλιστα. Όλα τα αυτά, mm-hmm. αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κερδίσει και την καρδιά των δυτικών. Κύριε Ευθυμιόπουλε, το θέμα για την Ελλάδα φυσικά είναι να μην, διαβάσαμε και δημοσίευμα στη New York Times, να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδος τα F-16. Και αν χρησιμοποιηθούν, θα υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή θα βγει από το πρόγραμμα ίσως. Τι θα έπρεπε να συμβεί, βλέπω, συμφωνήσατε νομίζω, θα έρθουμε σε εσάς. Ελάτε, κύριε Ευθυμιόπουλε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι χαμογελάει ο κύριος Κρασάς, γιατί ξέρει ότι επιχειρησιακά η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που υπόσχεται κάποιος πολιτικά. Τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα σε σχέση με τις ανάγκες της Τουρκίας και πώς βλέπει η Τουρκία απέναντι της όλους τους εχθρούς. Αυτό που πρέπει ίσως να γίνει κατανοητό είναι ότι αφενός οι Αμερικανοί βλέπουν πολύ διαφορετικά τη στρατηγική εταιρική συνεργασία με την Ελλάδα και πολύ διαφορετικά βλέπουν τη στρατηγική συνεργασία μαζί με την Τουρκία. Προσπαθούν να σπάσουν τους δύο ούτως ώστε να επικεντρωθούν με την Τουρκία στο ανατολικό κομμάτι, δηλαδή Συρία, Ιράκ, σταθεροποίηση Μέσης Ανατολής, πιθανώς και Κεντρική Ασία, Νότια Ασία. Αλλά με την Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί η Ελλάδα είναι και κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει και διαφορετικό τρόπο και στόχο στρατηγικό σε σχέση με την εθνική της ασφάλεια και τα πέδιξ της περιοχής της. Και η Τουρκία θέλει να παίζει έναν ρόλο εντός, εκτός και επί τα αυτά σε σχέση με το ευρωατλαντικό της κομμάτι. Από εκεί και πέρα πρακτικά η Τουρκία, σαν ίσο κράτος μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, έχει το δικαίωμα να θέτει ζητήματα βάσει νομοθεσίας μέσα στο ΝΑΤΟ, βάσει στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ. Άρα αυτό που κάνει δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, όλες οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έθεσε κάποια ζητήματα για δύο λόγους. Πρώτον, για τη διαμεσολάβηση, για να πάρει αυτά τα F-16, δηλαδή στη χειρότερη των περιπτώσεων αναβαθμίζει τα F-16 και αυτό κάνει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αναβαθμίζει το στρατηγικό της ρόλο, αναγνωρίζοντας τον περιφερειακό και πιθανώς μεγιστοποιημένο διεθνή ρόλο της Τουρκίας σε ένα καινούριο στρατηγικό πλαίσιο. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αναζητά και η ίδια λύσεις, να έχει τα δικά της εξοπλιστικά. Την ανάπτυξη των εξοπλιστικών και να έχει το δικό της ισοζύγιο, γιατί έτσι έχει μάθει από το 1952, όταν εντάχθηκαν και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ, να έχουν ένα ισοζύγιο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, όταν αγοράζει μία, να αγοράζει και η άλλη. Μάλιστα. Στρατηγέ, τα συστήματα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα μετά και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Βοηθούν στη θωράκιση των όπλων δυνάμεων. Σαφώς, βοηθούν στη θωράκιση της πολεμικής μας αεροπορίας. Αλλά σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, το ζητούμενο δεν είναι να κερδίσει η ελληνική πολεμική αεροπορία την τουρκική, αλλά η Ελλάδα να κερδίσει την Τουρκία. Μπορεί να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο να το έχεις βάλει ισχυρό κινητήρα, αλλά πρέπει να έχεις όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ρόδες, το σασμάν, τα αμορτισέρ. Στο τέλος, ο πόλεμος καταλήγει στο έδαφος. Έτσι διέχνουν και οι δύο πόλεμοι και στην Ουκρανία και στην Γάζα. Στην Ουκρανία η Ρωσία έχει συντριπτική υπεροχή αεροπορική και όμως ο πόλεμος κρίθηκε κάτω στο έδαφος. Το έδαφος είναι αυτό το οποίο τελικά κρίνει τα πάντα. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία είναι διότι οι στρατιώτες στα παγωμένα ορίγματα εκεί αντέχουν. Είναι θέμα αντοχής και ψυχικών δυνάμεων. Και μην ξεχνάμε ότι πριν, επειδή στις 31 Ιανουαρίου έχουμε και τη δυσκόστη μαύρη επέτειο των ημείων, η κρίση των ημείων κορυφώθηκε όταν 16 καταδρομές κατέλαβαν τη δυτική Ήμια. Ήταν ο μισός ελληνικός στόλος εκεί. Αλλά οι 16 καταδρομές με δύο παλιόβαρκες, στην κυριολεξία παλιόβαρκες, αποβιβάστηκαν και άλλαξαν την ισορροπία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε για το φρόνημα, για τις ψυχικές δυνάμεις. Διότι αν δεν υπάρχει ψυχική δυνάμη και η θέληση να πολεμήσουμε, τότε όλα τα άλλα είναι περιττά. Και σε μια παγκόσμια έρευνα η οποία έγινε σχετικά στο ερώτημα, εάν θέλετε να πολεμήσετε για τις πατρίδες σας, η Φιλανδία. Γιατί αντιγράφουμε το φιλανδικό μοντέλο, είναι πρώτη στην Ευρώπη με 74%. Η Ελλάδα είναι ενδέκατη με 54% και η Τουρκία είναι δεύτερη. Ο κύριος Ένδιας, με 73%. Εδώ υπάρχει ρεπορτάζ στη Ριανίου, το διαβάζω σήμερα, τι αλλάζει στα τουρκική θητεία. Περιγράφει ένα τρόπο, ένα μοντέλο λειτουργίας των όπλων δυνάμεων στα πρότυπα του φιλανδικού στρατού. Μάλιστα. Και κάνει λόγο για τον στρατό των πολιτών. Θεωρείτε ότι με κάποιες αλλαγές που βλέπω εδώ πέρα, με τους επίστρατους οι οποίοι θα πανεκπαιδεύονται, θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να λειτουργήσει? Στην ελληνική πραγματικότητα πρέπει να λειτουργήσει. Η Φιλανδία δίνει στους
στρατεύσιμου, στη δηλαδή από 18 ή 28 χρονών, όλοι διανοητικά και σωματικά ικανοί επιστρατεύονται. Για τις γυναίκες είναι εθελοντικό. Δίνει τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι η ένοπλη στρατιωτική θητεία, μάλιστα, η οποία είναι 6 μήνες, 9 μήνες, 12 μήνες. Η άοπλη στρατιωτική θητεία, θα ντυθεί στρατιωτικά, αλλά δεν θα φέρει όπλο. Μάλιστα. Και η κοινωνική υπηρεσία, που σε όλη την περίπτωση είναι 12 μήνες. Εκεί έχουν κάτι ιδιαιτερότητες όσον αφορά κάθε. Έχουν τα κέντρα εκπαίδευση σε ταξιαρχίες και εκεί που θα εκπαιδευτούν, θα κάνουν και την ειδικότητα στις μονάδες και επιστρατευτικά θα παραμείνουν στις μονάδες. Αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει για να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση, πρέπει να υπάρχουν πολύ σκληρά, αυστηρά κριτήρια επιλογής και επίσης πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια επιλογής κατά τη διάρκεια της εξόδου. Στο West Point αποφυτούν το 80% των εισερχομένων. Αλλά η West Point δεν δίνει απλώς. Δηλαδή, τελειώνεις το West Point, αλλά ακαδημαϊκά μπορείς να γίνεις πολιτικός, μηχανικός, ηλεκτρολόγος. Οπότε, αν δεν σε πάνω στο στρατό, έχεις ένα πτυχίο το οποίο έχει αναγνωρίσει, να αναγνωρίσουμε στην αγορά εργασίας. Βίκη μου, δεν σε άκουσα κάτι πήγες να πεις. Κάτι πήγες να μας πεις, κυρία Πάπη. Και δεν σε άκουσα. Συγγνώμη. Στρατηγέ, να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μείνω σε εσάς και να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι απαντάτε σε όλους εκείνους οι οποίοι αντιδρούν και λένε ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν λεφτά από την κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά, για την άμυνα της χώρας. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά θεωρούν ότι η στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Εάν η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση πει ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι απειλούμεθα, τότε δεν χρειάζεται να συντηρούμε και ενόπλες δυνάμεις. Όταν όμως μας επιτεθεί η Τουρκία, τότε θα απολέσουμε την κυριαρχία μας, την ελευθερία μας, την εδαφική μας δικαιρεότητα. Είναι θέματα επιλογών. Άμα είναι θέμα τι επιλέγει ο καθένας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Κύριε Ευθυμιόπουλε, κύριε Παπαφλωράτε, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα που πάμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να σηκωθούμε κιόλας, Γιώργο μου, να σηκώσω, έλε. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν από συζητήσεις.